της παιδείας τώρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας χαίρομαι και εμείς για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας. Θυμοτυπική ή απλώς ουσιαστική υποβολή υποβάλλετε όχι μόνο τα σέβη σας, αλλά και την, βάλετε και την υποταγή σας στην αυτού μακαριότητα. Διότι μέχρι τώρα λέγεται στην κοινωνία ότι κανένας υπουργός παιδείας δεν πηγαίνει εκεί χωρίς την έγκριση του Αρχιεπισκόπου. Ευχαριστώ για τις ευχές σας, κύριε Καρεκλά. Ήταν ναι, μια θυμοτυπική επίσκεψη η οποία... Δήλωση υποταγής, ερωτώ. Στην διάρκεια της επίσκεψης εξελίχθηκε και σε ουσιαστική συζήτηση. Μάλιστα υπήρξαν και κάποιες εισηγήσεις από την πλευρά του Μακαριωτάτου. Εισηγήσεις οι οποίες θα το υπογραμμίσω ότι δείχνουν ακριβώς ότι ο ρόλος της πολιτείας και ο ρόλος της Εκκλησίας είναι διακριτός. Σαφέστατα. Και δεν υπάρχει καμία διάθεση ανάμειξης μιας πλευράς στις αρμοδιότητες και στο τι κάνει η άλλη πλευρά. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς ο Αρχιεπίσκοπος σήμερα μίλησε για ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι γενικότερα στην κοινωνία, όχι μόνο στην εκπαίδευση, για το ζήτημα των ναρκωτικών και της πρόληψης. Προσφέρθηκε μάλιστα να συνδράμει η Εκκλησία εάν το Υπουργείο Παιδείας βρει ένα τρόπο για να ενισχύσουμε την προληπτική δράση που πρέπει να έχουμε. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι φορείς στην πολιτεία οι οποίοι κάνουν αρκετή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα διωγγώνονται και τα προβλήματα. Γνωρίζουμε την έκταση που παίρνει αυτό το πρόβλημα και ιδιαίτερα μέσα στα σχολεία. Είναι κάτι βέβαια που θα πρέπει να συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα σας πω βεβαίως ότι, επαναλαμβάνοντας αυτό που είπα, ότι η ρόλη είναι διακριτή. Άρα δεν τίθεται θέμα ούτε υπαγωγής ούτε υποτέλειας κανενός προς κανένα. Η Εκκλησία έχει να διαδραματίσει έργο, η πολιτεία έχει την δική της αρμοδιότητα και βεβαίως τα θέματα της εκπαίδευσης είναι θέματα του κράτους και της κυβέρνησης και των άλλων συντεταγμένων οργάνων της πολιτείας. Όμως η Εκκλησία της Κύπρου δεν λειτουργούμε στο κενό. Είναι μία από τις αρχαιότερες, αν όχι παλαιότερη εκκλησία στον κόσμο. Είναι... Έχει παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην διάρκεια, την αντοχή του Κυπριακού Ελληνισμού στην Κύπρο. Αυτό δεν το αφισβητεί, όχι δεν μόνο το μέσα κανείς από θρησκευτικό έργο, αλλά σε και χαλεπούς και οικονομικό και ούτω καθεξής. Και εκπαιδευτικό έργο. Και εκπαιδευτικό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι στη σημερινή εποχή η Εκκλησία ασκεί εκπαιδευτική πολιτική. Συζητήσατε και το θέμα με τον Μακαριότατο. Ούτε ζητάει κάτι τέτοιο. Της λειτουργίας χωριστών σχολείων όπως έχει εξαγγείλει στο παρελθόν. Όχι, δεν συζητήσαμε κάτι τέτοιο. Αυτό σήμερα πώς το αντιμετωπίζετε εσείς? Όμως, κοιτάξτε, αυτό είναι απλό. Εάν ο καθένας επιθυμεί, ξέρουμε ότι επιτρέπεται η πρωτοβουλία πέραν από το δημόσιο σχολείο, τα κρατικά σχολεία, υπάρχει δυνατότητα και σε άλλους να δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και στην δημοτική και στην προδημοτική και στη μέση και βεβαίως στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αλλά εκείνο που θα έλεγα είναι το ότι οι προκλήσεις εποχής μας, οι πιέσεις πάνω στο σημερινό άνθρωπο, κάποιες από αυτές απασχολούν το Υπουργείο Παιδείας, την εκπαίδευσή μας. Άκουγα μέχρι πριν που μιλάγατε για θέματα αντιμετώπισης των μεγάλων προκλήσεων που ζει η χώρα μας, των εθνικών προκλήσεων. Μάλιστα. Και θα σας έλεγα ότι η πεμπτουσία, η βάση της της ισχύως, να μην πω της άμυνας, αλλά της δυνατότητας ενός λαού, μιας χώρας να αντεπεξέλθει στη σημερινή εποχή, είναι και η εκπαίδευση. Ειδικά για μικρές χώρες όπως είναι η Κύπρος, ενισχύουμε την δυνατότητα του κυπριακού ελληνισμού να σταθεί στον τόπο του, όχι απλώς να αμυνθεί, αλλά να βγάλουμε ανθρώπους με την καλλιέργεια, τα προσόντα, τις δυνατότητες για την οικονομία μας στην σύγχρονη απαιτητική εποχή. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή την τεράστια προσπάθεια και η Εκκλησία στην πλευρά της έχει να παίξει ένα πνευματικό ρόλο. Εγώ λέω ρόλο. Παιδεία με κεφαλαία είναι η βάση για όλα. Και ερχόμαστε στα της παιδείας περισσότερο. Λοιπόν, μόλις έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας και ήρθε και η ολοκλήρωση των εξαμήνων, των τετραμήνων. Και
είχατε συναντήσεις με όλους τους παίχτες και με γονείς και με εκπαιδευτικές οργανώσεις και με τους μαθητές και όλα. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά θέματα, οι άξονες που έχετε ενώπιό σας όσον αφορά τώρα την παιδεία αυτή καθ' αυτή? Το μεγάλο στοίχημα για όλους μας, πραγματικά για όλους, είναι η ποιότητα στην εκπαίδευση, η βελτίωση του δημοσίου σχολείου και βεβαίως η προσέγγιση μας στην εκπαιδευτική πολιτική μέσα και από το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι πρώτον σφαιρική και γι' αυτό το λόγο πρώτη συνάντηση, αν θέλετε και συμβολικά, είχαμε την Σύνοδο των Πριτάνεων. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην Κύπρο σήμερα και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, κρατική και μη κρατική και η έρευνα κλπ. Αλλά όσον αφορά την εγκύκλιο εκπαίδευση, το μεγάλο στίχημα είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η παιδεία ακόμα περισσότερο, δηλαδή ευρύτερη καλλιέργεια μέσα από το δημόσιο σχολείο. Και φυσικά ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος διαβουλεύσεων. Έχω δει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες. Έχω δει την οργάνωση των μαθητών, των φοιτητών και συνεχίζουμε. Είναι ακόμα κάποιες επαφές πρέπει να γίνουν. Αυτό που θα πω ευθαρσώς, κύριε Καρεκλά, είναι ότι αδικήσαμε όλοι και τον εαυτό μας και την υπόθεση της εκπαίδευσης αναλωνόμενοι, αναλωθήκαμε για πάρα πολύ καιρό σε ένα διαγνωστικό έλεγχο που θα γίνεται στην τετραμηνία, στο μέσο της σχολικής χρονιάς, αντί να γίνεται εφάπαξ στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ουέ και αλίμονο αν αυτό που έχουμε να συζητήσουμε για την παιδεία το 2019 είναι το με ποια συχνότητα, πότε, κύριε Υπουργέ, σε ποια ύλη, από αυτό εδώ το γιατί στούδιο, και αυτά πρέπει να ρυθμίζονται πριν μερικές με αντικειμενικά μέρες κριτήρια. Πει και το λέω ότι έγινε προσπάθεια συνδικαλιστικοποίησης αυτού του θέματος με το χείρι στον τρόπο και είχαμε γίνει μάρτυρες μιας κατάστασης κομικής. Το λέω, εσείς μην το πείτε, το λέμε εμείς και να το λέμε. Ούτε καν ξέρω αν είναι γόνιμο συνδικαλιστικά, αν κερδίζουν ή έχουν να κερδίσουν κάτι. Ξέρετε γιατί? Γιατί συζητώντας αυτές τις μέρες και ακούγοντας τα θέματα που τους απασχολούν, για παράδειγμα το συνταξιοδοτικό, εκεί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τα προβλήματα των εκπαιδευτικών σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν βλέπω ούτε το συνδικαλιστικό έρισμα που είχε αυτή η συζήτηση. Δεν αλλάζει κάτι για τους εκπαιδευτικούς. Διευκολύνονται. Γιατί θα ξέρουν στο μέσο της χρονιάς πώς πάει η τάξη τους, πώς πάει η διδασκαλία, ποια είναι τα αποτελέσματα. Κύριε Υπουργέ, τους απλούς πολίτες, είτε γονείς είμαστε, είτε ότι ακόμα και εκπαιδευτικοί να είναι κάποιοι, μας ενδιαφέρει ένα πράγμα. Μπορεί η παιδεία μας να ανέρθει, μπορεί η παιδεία μας να βγει σε μεγάλα ύψη. Για να βγει σε μεγάλα ύψη πρέπει να γίνουν τομές. Τα μυαλά υπάρχουν και τα μυαλά των εκπαιδευτικών υπάρχουν. Πόσοι άλλοι διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια, σε άλλα. Εδώ πέρα δεν τους αξιοποιούμε σωστά. Μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να γίνει αυτό πράγμα πρέπει να γίνουν τομές. Εάν μείνουμε στο καβούκι, στο μικρό κόσμο του συνδικαλισμού, ότι αυτή είναι η σύνταξή μου, αυτή είναι η ώρα ανάπαυσης μου που πρέπει να πάρω μία μέρα ή δύο μέρες λιγότερο, ή οτιδήποτε άλλο, τα συναφή, τα τετράμινα, αυτή η κωμωδία που έγινε, ή να σηκώνεται οποιοδήποτε και να λέει να μην προκαλέσουμε τραύματα στα παιδιά. Μα ποια τραύματα? Τι πηγαίνουμε στο σχολείο? Να μάθουμε και γνώσεις, αλλά και κάποια άλλα πράγματα που θα μας φέρουν συμβατούς με την κοινωνία. Έγινε αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Βεβαιότατα μπορούμε. Αυτό φαίνεται πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι άλλοτε... Δεν λέω για εσάς. Ούτε για το, λέω το κλίμα ούτε το οποίο είναι επικρατεί. Ούτε εγώ μιλώ για μένα. Αλίμονο. Βεβαιότατα μπορούμε. Αυτό φαίνεται από το ότι κάποτε, όχι πολύ παλιά, μπορούσαμε και φάνηκε. Ήταν τεράστια η συνεισφορά της εκπαίδευσης στην πρόοδο αυτού του λαού και αυτής της κοινωνίας τις προηγούμενες δεκαετίες. Ήταν εποχές που δικαίως σεμνινόμασταν να λέμε ότι η Κύπρος ήταν πολύ μπροστά και από την Ελλάδα αλλά και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι βέβαια αυτό το θέμα ο ανταγωνισμός. Ο δεύτερος λόγος που θα σας έλεγα ότι βεβαιότατα μπορούμε είναι αυτό που είπατε. Επιτεύγματα, επιδόσεις, διακρίσεις τις οποίες ατομικά έχουν οι Κύπροι είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα αλλά ακόμα και στη χώρα μας όταν ενεργούν ατομικά.
Και εδώ είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα οποία φαίνεται ότι μπορούμε να πετύχουμε κατηδίαν ως άτομα, είτε στην διεθνή κοινωνία είτε μέσα από συγκεκριμένους τομείς, θα πρέπει να είναι ο στόχος να τα πετυχαίνουμε και συλλογικά. Θέλετε να σας υπενθυμίσω ότι μια κυπριακής καταγωγής, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν βέβαια δασκάλα, είχε διακριθεί και αμύφθηκε. Κάποιοι άλλοι δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί εδώ στην Κύπρο με τις τάξεις τους όταν συμμετέχουν σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς διακρίνονται. Προχτές στην Εσθονία οι πρωτιές που πήραν οι ομάδες μας, που δεν είναι μόνο βέβαια θέμα της εκπαίδευσης εκεί, είναι και γενικότερο θέμα, αλλά στη ρομποτική κλπ. Μπορώ να σας πω για επιτεύγματα που γίνονται στο χώρο της έρευνας, όμως θα πρέπει, επειδή η υποχρέωση της πολιτείας είναι να δώσει σε όλα τα παιδιά και όχι μόνο σε κάποιους που μπορεί να διακριθούν, να δώσει σε όλα τα παιδιά ένα επίπεδο, ποιοτικό επίπεδο εκπαίδευσης, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Με ρωτήσατε για το ΜΕΣ. Μα η διακυβέρνηση αυτή από το 2013 και σε δύσκολες εποχές μνημονίου κλπ. Αλλά και στη συνέχεια με μια άλλη ταχύτητα, έχει ένα μεταρρυθμιστικό έργο. Έχουμε καινούργια αναλυτικά προγράμματα, τα οποία είναι σύγχρονα, τα οποία δεν τα έκανε η κυβέρνηση, δεν τα έκανε ο υπουργός. Τα έκαναν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Συλλογικό έργο 400 τόσων εκπαιδευτικών και της μέσης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μας έδωσαν νέα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία τώρα εφαρμόζονται για πρώτη φορά, σε συνδυασμό με το Λύκειο Επιλογής Κατεύθυνσης. Πολύ καλή μεταρρύθμιση και αλλαγή, για να πάψουμε να διασπαθίζονται οι κόποι και οι προσπάθειες των παιδιών μέσα από μια πασπερμία θεμάτων, που μπορεί το κάθε ένα θέμα, κύριε Καρεκλά, να είναι πολύ χρήσιμο και κοινωνικά αποδεκτό και πολύτιμο, αλλά πρέπει στο τέλος να δούμε ότι μέσα από το λύκειό μας, όταν τελειώνει κάποιος και είναι απόφοιτος με απολυτήριο, πρώτον έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες για να μπορεί να συνεχίσει σε πανεπιστήμιο, είτε είναι τα δικά μας τα δημόσια, είτε είναι άλλα να το διεθνές. Δεύτερον, θα πρέπει και τα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν για κάποια επαγγελματική κατάρτιση, και εδώ είναι ένα στοίχημα της εκπαιδευτικής πολιτικής μας, να δώσουμε ξανά στην Κύπρο τριτοβάθμια μη πανεπιστημιακή επαγγελματική κατάρτιση, γιατί με την ανάπτυξη που έχουμε στην οικονομία αρχίσαμε και έχουμε ήδη κενά και ελλείψεις, και τρίτον γενικότερα να ένας ολοκληρωμένος σύγχρονος άνθρωπος. Το κλείσαμε, αποφασίστηκε και έγινε ένα πανεπιστήμιο που καλώς έγινε, το ΤΕΠΑΚ, το τεχνολογικό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανταποκριθούμε σε κάποια ανάγκη που υπάρχει εκεί. Πώς θα σας έλεγα λοιπόν ότι και ο νέος τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών αξιοκρατικά και βεβαίως η αξιολόγηση του μαθητή, το νέο σύστημα, μέρος της οποίας είναι αυτό με την διαγνωστικό έλεγχο του τετραμήνου, μετά θα είναι και για τους εκπαιδευτικούς η αξιολόγηση πρέπει να ακολουθήσει. Και θα σας έλεγα επίσης ότι και με την δική μου την είσοδο στο Υπουργείο τώρα τελευταία, από την πρώτη στιγμή το επιβεβαιώνω, το έχω πει, το επαναλαμβάνω, ότι και τα όσα έχουμε μόλις κάνει πρέπει να τα αξιολογούμε. Οι εξετάσεις που έγιναν τώρα το Δεκέμβριο αμέσως θα αποτιμηθούν και με έρευνα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αλλά και έχουμε καταγράψει όλες τις παρατηρήσεις των γονιών, των εκπαιδευτικών, των πολιτών, δημοσιογράφων, ακόμα αν θέλετε, που ακούμε, για να δούμε κάποια πράγματα που μπορεί να πρέπει να γίνουν αλλιώς. Δεν υπάρχει δογματική εδώ. Σίγουρα. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνεργατική, μια προσέγγιση συνεργασίας. Γι' αυτό εγώ περιμένω και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς τους οποίους όλοι οφείλουμε, αλλά και από τα παιδιά, τα οποία πρέπει να τα ακούσουμε. Βέβαια δεν σημαίνει ότι καθένας από αυτούς, ακόμα και ο υπουργός, υποβάλλει και επιβάλλει την πολιτική. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι ορθολογικές και με κριτήριο, αν θέλετε, την επιστημοσύνη της εποχής και την εμπειρία που είχαμε στο παρελθόν, για να δώσουμε στα παιδιά αυτό που τους οφείλουμε. Και το τελευταίο ερώτημα, ένα σχολείο, μια φράση αν μου επιτρέπετε, που εγώ προσωπικά θα έβλεπα την μεγαλύτερη φιλοδοξία μας, ένα σχολείο που να γίνει ξανά κοινότητα. Κοινότητα μάθησης, όχι χώρος αντιπαράθεσης. Γι' αυτό και η συζήτηση για τα ναρκωτικά. Και θέλω να μιλήσετε ευθέως. Για τα ναρκωτικά και τα άλλα. Ο κομματισμός σας εμποδίζει η είσοδος, αν θέλετε, στο σχολείο των κομμάτων είναι επιτρεπτό? Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στην Κύπρο?
Για τα κόμματα, για τα πολιτικά κόμματα. Μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει ο κομματισμός στα σχολεία. Μην μου πείτε ότι οι μαθητές δεν φέρονται και άγονται από τα κόμματα. Μην μου πείτε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν φέρονται και άγονται διότι έχουν μια κομματική εξάρτηση. Για τα πολιτικά κόμματα, μην. Ακόμα και οι διορισμοί και οι προαγωγές. Από το πρώτο μέχρι τα ανώτατα, παρακαλώ, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όποιος και αν είναι ο πειρασμός και τα προβλήματα που υπάρχουν, έχετε δίκιο, μην περιμένετε από μένα για τα πολιτικά κόμματα κάποιο αφορισμό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Να μείνω στη δουλειά τους στα κόμματα. Το πρόβλημα, κύριε Καρεκλά, είναι κάποτε η τύφλωση. Είτε είναι κομματική τύφλωση, είτε είναι άλλου είδους τύφλωση και ο φανατισμός. Με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σας διαβεβαιώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι υπάρχουν ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, επιρροές κλπ. Παρόλα αυτά, όταν συζητήσουμε επί του προκειμένου, και έχουμε προτάσεις ορθολογικές, νομίζω ότι μπορεί να συνεννοηθούμε. Δεν νομίζω ότι στα παιδιά, στους μαθητές, όσοι και αν είναι η επιρροή και οι προσπάθειες που γίνονται, ότι χειραγωγούνται από τα κόμματα. Εγώ βλέπω τους γονείς να αγωνιούν για τα παιδιά τους, να κάνουν τεράστιες προσπάθειες και θυσίες, όχι μόνο οικονομικές. Δεν έχεις πράξει βλέπω, εσείς... τα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες τις κρίσιμες, προεφηβική και εφηβική, να έχουν του κόσμου τα ερωτήματα, να διαμορφώνουν τη δική τους άποψη. Βεβαίως θα επηρεαστούν κάποιοι και από τις, αν θέλετε, την κομματική ταυτότητα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση πρώτα απ' όλα να ακούμε. Χρειάζεται υπομονή, αλλά ταυτόχρονα και αλληλοσεβασμός. Πρέπει όλοι να μάθουμε να σεβόμαστε, είτε κάποιοι ορμώνται από κομματικά κίνητρα, είτε από δικές τους φιλοσοφίες και ιδέες. Το σχολείο είναι ένας χώρος που πρέπει για πρώτη φορά να μάθουμε τον αλληλοσεβασμό, αλλά για να μας σεβαστούν τα παιδιά, πρέπει να προσφέρουμε ένα περιβάλλον. Το σχολείο πρέπει να είναι σαν δεύτερο σπίτι. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε πάντα όλα εκείνα τα οικονομικά μέσα που θα θέλαμε, αλλά η κυβέρνηση έχει ένα τεράστιο κτηριολογικό πρόγραμμα σε εξέλιξη. Προσπαθούμε και τρέχουμε μαζί με τις σχολικές εφορίες. Εν πάση περιπτώσει, των φρονίμων λίγα, έχουμε πολλή δουλειά. Στη δουλειά είναι που πρέπει να αφιερωθούμε. Αυτό που μένει αυτή την ώρα είναι να ευχηθώ σε όλους όσους μας παρακολουθούν και σε εσάς βεβαίως καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο, πάνω απ' όλα υγεία, αλλά να έχουμε και το μυαλό μας και πιστεύω ότι η Κύπρος έχει ταλέντο. Έχουμε μυαλά να τα αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ και εμείς σας αντευχόμαστε όλα τα καλά, κάθε επιτυχία. Θέλω να σας πω ότι αυτή η εκπομπή και αυτός ο οργανισμός είναι επίκουρος και της παιδείας και της υγείας. Και το λέω με πάσαν γνώση του τι λέω. Από την άλλη όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σιωπούμε για τα κακώς έχοντα, είτε στην παιδεία είτε στην υγεία. Εμείς ό,τι κακό υπάρχει, είτε λέγεται ρουσφέτη, είτε λέγεται κακή αξιολόγηση πραγμάτων και καταστάσεων, θα τα λέμε όχι για σκοπούς άλλους, αλλά για τη διόρθωση των πραγμάτων. Εμείς σας ευχαριστούμε και σας λέμε ότι είμαστε επίκουροι σε αυτήν την προσπάθεια την οποία γίνεται για το καλό της παιδείας του τόπου μας, είτε και για τον παιδιό φυσικά, αλλά λέω η παιδεία περιλαμβάνει τους πάντες. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε σε διάλογο βεβαίως και μαζί σας. Σίγουρα. Με όλους τους άλλους, αλλά οπωσδήποτε που ήρθατε σήμερα τέτοια μέρα στο στούντιο μαζί μου, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Περνούμε λοιπόν στο επόμενο μας θέμα. Στις 2 Ιανουαρίου πέφτουν στην Αθήνα οι υπογραφές Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ για τον αγωγό ΙΣΜΕΤ. Σε πρώτη φάση εκτός θα είναι η Ιταλία, η οποία όμως αναμένεται να σωματωθεί στο τεράστιο αυτό έργο λίγο αργότερα. Πάμε αμέσως στον αρχισυντάκτη του ΣΥΓΜΑ Δημήτρη Μανουσάκη, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα και στο μεγάλο θέμα αυτό της παράνομης συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ της Άγκυρας και της κυβέρνησης της Τρίπολης. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι. Λοιπόν, τι έχουμε? Καλό σας μεσημέρι. Οι κινήσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν Γιάννη, με συγχωρείτε, επιτάχυναν στην ουσία τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Διαδικασίες που προχωρούσαν βεβαίως με πολύ αργούς ρυθμούς, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μάλιστα. Τη μεγάλη όθηση έδωσε για τον ΙΣΜΕΤ μονομερή προσπάθεια του Ερντογάν να καταπατήσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να σφετεριστεί βεβαίως στη θαλάσσια ζώνη στον άξονα Ρόδου, Καρπάθου, Κρήτης. Τα σχέδια της Τουρκίας λοιπόν χάλασαν με την ανακοίνωση ότι στις 2 Ιανουαρίου, όπως ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, του 2020, θα υπογραφεί στην Αθήνα διακρατική συμφωνία για την υποστήριξη υλοποίησης του αγωγού ΙΣΜΕΤ
από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και του Ισραήλ, Κυριάκο Μητσοτάκη και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκολα Στασιάδη. Η κίνηση αυτή είναι κίνηση απάντησης στην ουσία, Γιάννη. Εγώ θα χαρακτήριζα και μεγάλη διπλωματική νίκη της Ελλάδας και της Κύπρου, που δείχνει πως οι τουρκικές πρωτοβουλίες για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, παρά τη γεωγραφική πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο, οθούν τις χώρες της περιοχής σε συγκεκριμένες κινήσεις για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους. Θα πούμε ότι επιγραμματικά, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι ο αγωγός EastMed έχει ως στόχο την απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου και θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την υλοποίηση των προοπτικών εξαγωγής του φυσικού αερίου από το Ισραήλ και την Κύπρο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς τις χώρες της Ευρώπης. Θα επισημάνουμε ότι σε πρώτη φάση η Ιταλία, όπως ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, θα είναι εκτός παρά το γεγονός ότι αποτελεί βασικό κρίκο διένευσης του φυσικού αερίου λόγω σφοδρότατων αντιδράσεων εναντίον του αγωγού τόσο για την καταστροφή παραγωγικής γεωργικής γης όσο και για τους κινδύνους για το περιβάλλον. Κάτι όμως που αναμένεται να ξεπεραστεί και να γίνει αργότερα, αφού βεβαίως ξεπεραστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ο EastMed δεν είναι πρωτοβουλία εναντίον κάποιου άλλου και αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι αντίδραση σε κάποιον άλλον, αλλά προσπάθεια να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών των χωρών μας και τις οικονομίες μας, αλλά και να δώσουμε λύσεις. Είναι μια μεγάλη ενεργειακή ενίσχυση στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός.